Έστω και μετά από αρκετές καθυστερήσεις, φαίνεται πως μπαίνει το νερό στα βλάκι για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό ακούει στο όνομα λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, που πλέον βρίσκονται στα χέρια του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Υπήρου, ο οποίος ξεκινά τις διαδικασίες για τον διαγωνισμό, ώστε να ξεκινήσει τη συνέχεια λειτουργία του δικτύου, που θα έχει ως βασικό όφελος τη μείωση των αποστάσεων και κατά συνέπεια του κόστους της μεταφοράς για τους Δήμους της Υπήρου. Οι 7 από τους 8 σταθμούς μεταφόρτωσης που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός έχουν ολοκληρωθεί, με τον ένα να εκκρεμεί λόγω τεχνικών προβλημάτων που υπήρξαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης, έχουν παραδοθεί από την περιφέρεια στον φορέα, ο οποίος στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε είχε ως θέμα την έγκριση της μελέτης εργασιών λειτουργίας των ΣΜΑ Υπήρου, μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Υπήρου, που εκπώνησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων. Από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν οι διαφωνίες, αφού η πρόταση προέβλεπε την δεκαετή ανάθεση της υπηρεσίας, κάτι που θα έχει οικονομικό όφελος. Ωστόσο, δεσμεύει για πολλά χρόνια τις ΝΗΝ αλλά και τις επόμενες δημοτικές αρχές, όπως υποστήριξαν αρκετά μέλη του φορέα. Ο χρόνος λειτουργίας τελικά θα προκύψει σε δεύτερη φάση αυτή της έγκρισης των τευχών δημοπράτης, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νίκος Καλατζής, που σημείωσε ωστόσο την ικανοποίησή του γιατί ο φορέας βρίσκεται σε τροχιά πλήρους λειτουργίας. Καταρχήν για τη μεταφορά του υπολείμματος ήταν όλες ομόφωνες αποφάσεις, παρόλο που υπάρχουν διαφωνίες και στη συζήτηση. Νομίζω είναι και υγιές, δείγμα υγείας και αγωνίας, αλλά και η αγωνία που έχουμε και εμείς και εγώ προσωπικά να υπάρξει η ομοφωνία της αποφάσης και το καλύτερο, το βέλτιστο αποτέλεσμα για το φορέα και για τους Δήμους μας και κατ' επέκταση και τους Δημότες, νομίζω εξασφαλίζεται κάθε φορά από κάθε συνεδρίες. Για τη μεταφορά του υπολείμματος, οπότε συμφωνήσαμε με τον τρόπο του διαγωνισμού, την ανάθεση γρήγορα για τη μεταφορά του υπολείμματος όσο οφείλαμε ως φορέας, και για την πρώτη από τις 4 αποφάσεων για την διαγωνισμό της λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης. Εγκρίναμε τη μελέτη όσο οφείλαμε της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων για την λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης, και στην επόμενη φάση που θα είναι και τα έγκριση του τεχνικού δημοπράτης θα προκύψουν και χρόνος λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης. Ήταν η ένσταση, τα ερωτήματα είχαν να κάνουν με το όφελος που προκύπτει από την πολυετή λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης, κάτι που είναι νομίζω ξεκάθαρο και θα το αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κύριο Καλατζή, όσο πιο γρήγορα μπουν σε λειτουργία οι ΣΜΑ, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τους Δημότες και για τους Δήμους, οι περισσότεροι εκ των οποίων μεταφέρουν τα απορρίμματα στο εργοστάσιο. Οι ποσότητες που διαχειρίζεται η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους 2 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε και η ανάθεση μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης με έκτακτο χαρακτήρα και αξιοποιώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις λόγω του COVID-19, η μεταφορά 9.000 τόνων περίπου υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Πρόκειται για την υπηρεσία για την οποία το προηγούμενο έτος είχε εξασφαλιστεί κονδύλι 1.000.000 ευρώ περίπου από την περιφέρεια Ήπειρου. Ο προϋπολογισμός ενέρχεται σε 210.000 ευρώ περίπου, οπότε εκτιμάται ότι αφορά μια χρονική περίοδο 4 μηνών. Όσο πιο γρήγορα μπουν σε λειτουργία οι σταθμοί μεταφόρτωσης, τόσο πιο μεγάλο όφελος είναι για τους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι που απομακρυσμένοι από αυτή τη στιγμή μεταφέρουν απορρίμματα και τα πληρώνουν πολύ ακριβά. Τα μεταφορικά τους είναι πολύ ακριβά των σύμμικτων απορριμμάτων. Εκτιμώ ότι οι σταθμοί μεταφόρτωσης θέλουν για το διαγωνισμό τόσο μεγάλο προϋπολογισμό θα χρειαστεί σίγουρα 6 μήνες και 5 μήνες. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν τρόποι για να μπουν σε λειτουργία. Θα το εξετάσει όλο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Πολύ λίγο όμως, γιατί όπως είδατε και με την μεταφορά του πολύματος που το εξετάσαμε, οι ποσότητες που διαχειρίζεται η ΜΕΑ έχουν εκτοξευθεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Επειδή θα χρειαστεί αυτό το χρονικό διάστημα των 5-6 μηνών, μπορεί να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο για να καλύψουμε, να μην χάσουμε και αυτό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως, ο νόμος δίνει όλα τα δικαιώματα και όλα τα εργαλεία. Αυτό που απομένει να τα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Και τους διαγωνισμούς, και μπορεί να γίνει και πρόχειρος διαγωνισμός, μπορεί να γίνει και μικρότερος διαγωνισμός και για το υπόλοιμα και για τη λειτουργία. Όλα θα τα δούμε. Ωραία. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια τροχιά υλοποίησης των έργων αυτών που είχαμε των υποχρεώσεων, και βλέπετε όλοι ότι ο φορέας σιγά σιγά, μάλλον γρήγορα, και πατάει στα πόδια του και αναλαμβάνει τις λειτουργίες αυτές που έχει.